Με αποβολές, έτσι έχει θέμα. Ναι, με αποβολή. Στάθηκαν πάρα πολύ σε αυτό και οι προπονητές των δύο ομάδων. Θα μας πει και ο Περικλής Βασιλάκης αργότερα αν ήταν ή δεν ήταν. Ο Νασλίδης εδώ έκανε το σουτ, πέρασε μπάλα έξω. Η Ξάνθη για ένα ακόμα παιχνίδι έχασε το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή δεν ήταν καλή στο πρώτο μέρος. Αν και εδώ θα δούμε μια καλή στιγμή με τον Πρίτο να γυρίζει, αλλά οι αμυντικοί προλαβαίνουν να διώξουν την μπάλα. Η Λάρισα έχασε ευκαιρίες, προσπαθούσε και όποτε κέρδισε την μπάλα στο κέντρο, όπως εδώ έβγαζε πολύ καλές φάσεις, αλλά ο Κρισμάν εδώ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο σημερινό παιχνίδι, ο Σέρβος τερματοφύλακας της ομάδας της Ξάνθης. Εδώ βλέπουμε βεβαίως έχει βγει από κανονική θέση ο Κρισμάν. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα έγιναν λίγο πιο επιθετικά, κυρίως για τους γηπεδούχους, αν και η καλή στιγμή είναι με τον Τέλετς εδώ στο 50 λεπτό για την Λάρισα. Ωστόσο μπήκε με μεγαλύτερο πάθος η Ξάνθη. Ήξερε ότι μόνο με νίκη μπορεί να έχει ελπίδες για την πέμπτη θέση που οδηγεί και στην Ευρώπη. Εδώ ο συνδυασμός έξω από την περιοχή, ο Μπρίτο θα κάνει το σούτ, ο Θοδωρόπουλος θα μπλοκάρει. Ήταν σταθερός ο τερματοφύλακας της Λάρισας μέχρι το σημείο του γκολ. Εδώ νέο γύρισμα, παραλίγο αυτό γκολ. Ο Ζίβκοβιτς είδαμε δεν ευνηδιάζεται, παρότι ήταν πολύ δύσκολη φάση για τον τερματοφύλακα της Ξάνθης, θα μπλοκάρει. Και πάλι η Λάρισα με τον Κρισμάν θα κάνει το πλασέ. Είχε την κατοχή της μπάλας η Ξάνθη. Προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις, αλλά όταν έκλεβε την μπάλα στις αντιεπιθέσεις η Λάρισα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ καλά φέτος. Βγήκε και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ έχουμε την κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Γκόλιας για φάουλ πάνω στον Κέντρισεκ. Αλλά συνεχίζει εδώ να μιλάει με τον διαιτητή Τσαμούρη. Βλέπουμε εδώ τον διάλογο. Και κάτι άλλο που μάλλον λέει, το οποίο δεν βλέπουμε εμείς. Και βγαίνει η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ο Νασλίδης, σαν αρχηγός, πήγε, έβλεπε τι γίνεται και προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Αυτή ήταν η κόκκινη κάρτα και στο 80 ο Κασάδο που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Φλίσκα που τραυματίστηκε και μετά το κόρνερ του Ντουρίτσκοβιτς εδώ θα πετύχει το γκολ, θα κάνει το 1-0 και πάλι βλέπω εδώ ο Θοδωρόπουλος δεν έχει κάνει καν έξοδο, έχει χάσει τη φάση και ο μικρός φίλος Ξάνης εδώ πανηγυρίζει. Slow motion. Ναι. Και στο τέλος του παιχνιδιού ο Φασίδης θα κάνει μια ευκαιρία για την Ξάνθη, το 1-0 θα παραμείνει. Αλλά είπαμε όλοι στάθηκαν στην αποβολή του Γκόλια που άλλαξε τις ισορροπίες. Θα μας πει ο Περικλής, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Η δεύτερη κίτρινη νομίζω ότι ο τρόπος διαμαρτυρίας και δεν ξέρουμε τι υπόθηκε και εκεί πέρα που δεν βλέπαμε, που μπορεί να ήταν και ίσως και για κόκκινη κάρτα απευθείας, αυτό δεν το ξέρουμε.